Αλλάξουμε θέμα. Αρκετά σχολεία, τμήματα ή τάξεις έχουν κλείσει στο νομό Αργολίδας εξαιτίας βεβαιωμένων ή ύποπτων κρουσμάτων της νέας γρίπης. Για προληπτικούς λόγους, μάλιστα, αποφασίστηκε να κλείσουν και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Θεωρώ ότι έχουν κλείσει προληπτικά. Δηλαδή, το μέτρο αυτό που ανακοινώθηκε μέσω της καινούριας εγκυκλίου να κλείνουν τμήματα με πάνω από 4 περιστατικά με συμπτώματα γρίπης είναι προληπτικό, έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί ο ιός. Το γράφει και η εγκύκλειος άλλωστε. Έτσι και εμείς θεωρήσαμε σωστό, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε από τις απουσίες των παιδιών και τα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα παιδιά που νοσούν, να αναστείλουμε τη λειτουργία των σταθμών από τις 26 του μηνός σήμερα μέχρι και τις 2 Δεκέμβρη, την επόμενη Τετάρτη, άρα την επόμενη Πέμπτη γίνονται δεκτά τα παιδιά στους σταθμούς, για να εφαρμόσουμε την εγκύκλειο. Να επαναλάβω ότι την επόμενη Πέμπτη γίνονται πάλι τα παιδιά δεκτά στους σταθμούς. Νομίζω ότι η καινούργια εγκύκλειος είναι προσανατολισμένη αποκλειστικά στην πρόληψη. Άλλωστε γι' αυτό λέει ότι αν αργότερα μετά την επανέναρξη των μαθημάτων τα σχολεία παρουσιάσουν απουσίες ή οι παιδικοί σταθμοί παρουσιάσουν απουσίες, δεν πρόκειται να ξανακλείσουν, λόγω του ότι υποτίθεται ότι τότε ο ιός θα είχε εγκατασταθεί και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξανακλείσουν τα σχολεία ή οι παιδικοί σταθμοί.